απεγράφε το ποτέ, σύν το πρεσβήτη Ιωσήφ, ως εξπέρματος Δαβίδ, εν βυθλέμι Μαριάν, κι οφορούσα την άσπορον κι στη δε ο της και το πω στο καταλήματι, άλλος τερπνών παλατιών, το στήλεον, τη βασιλίδη Χριστός την πριν πέσουσαν αναστήσον οικό.

τον <Γων> προαιώνων Χαίρετε κυρίω πάντοτε αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές, με την χάρη του Θεού είμαστε μαζί σε μία ακόμη εκπομπή, και σήμερα θα μιλήσουμε για το τι εορτάζουμε την παραμονή των Χριστουγέννων 24 του μηνό Δεκεμβρίου. Αν είστε νέοι επισκέπτες στο κανάλι μας, πατήστε την δωρεάν εγγραφή σας, καθώς και το καμπανάκι εκεί που λέει όλες τις ειδοποιήσεις, για να λαμβάνετε όλα τα ψυχοφελή βίντεο τα οποία ανεβάζουμε προς δόξαν Θεού. 24 του μηνός Δεκεμβρίου εορτάζουμε την παραμονή της γεννήσεως του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού και την μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ευγενίας και των σύν μαρτυρισάντων. Η γέννηση του Σωτήρος Χριστού από την Παρθένο Μαρία είναι ένα παράδοξο μυστήριο, αφού είναι πέρα από τα όρια κάθε ανθρώπινης λογικής. Το παράξενο τούτο μυστήριο ήταν προαιωνίως στο σχέδιο του Θεού και το προείδαν πολλά χρόνια πριν από την πραγματοποίησή του οι θεόπνευστοι προφήτες, όπως ο Ισαΐας που είπε «Ιδού η εν γαστρί έξι και τέξεται ιών και καλέσει το όνομα αυτού Εμμανουήλ». Η δηλαδή θα συλλάβει στην κοιλία της και θα γεννήσει ιό και θα τον ονομάσει Εμμανουήλ. Εμμανουήλ στα ελληνικά σημαίνει «Ο Θεός με θυμών», «Ο Θεός είναι μαζί μας». Και γεννήθηκε ο Χριστός μας όταν ήλθε το πλήρωμα του χρόνου. Η γέννηση του Χριστού είναι γεγονός ιστορικό και αναμφισβήτητο. Εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας, στα χρόνια του Αυγούστου Κέσαρος και επέφερε βαθύτατη τομή στον χρόνο. Μετά από την γέννηση του Θεανθρώπου, τα διάφορα γεγονότα χαρακτηρίζονται ότι έγιναν προ Χριστού και μετά Χριστόν. Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, που υπάρχει προτού να δημιουργηθεί ο κόσμος και είναι υπερούσιος, δηλαδή άειλος και απρόσιτος, απροσπέλαστος, απλησίαστος, παίρνει σάρκα και οστά και γεννιέται εν το σπηλαίο ως νέων για την δική μας σωτηρία γεννιέται ο κτίστη του κόσμου ως άνθρωπος ταπεινός ή να αναβιβάσει η σύψος του ανθρώπινων. Ο Θεός μας γίνεται άνθρωπος για να κάνει τον άνθρωπο Θεό, το θύτα μικρό, όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος, για να μας κάνει δηλαδή παιδιά Του. Ο Χριστός μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας ότι είναι αμήτορ εν ουρανό και απάτορ επί της γης, Γεννήθηκε δηλαδή από τον Θεό Πατέρα προαιωνίως στον ουρανό, προτού να χτιστεί ο κόσμος, προτού να δημιουργηθούν τα πάντα. Προαιωνίως άναρχος ο Χριστός μας, συνάναρχος με τον Πατέρα και το Πανάγιο Πνεύμα. Στον ουρανό λοιπόν ο Χριστός γεννήθηκε από τον Θεό Πατέρα χωρίς μητέρα και στην γη είναι απάτορ επί της γης, το οποίο σημαίνει ότι γεννήθηκε από την υπεραγία Θεοτόκο χωρίς την επέμβαση ανδρός, εκ πνεύματος Αγίου. Το γεγονός της γεννήσεως του Θεανθρώπου Σωτήρος δηλώνεται από το λαμπρό και φωτεινό αστέρι που οδήγησε τους τρεις μάγους, αυτούς τους τρεις αστρονόμους, για να προσκυνήσουν τον Χριστό στην Βιθλεέμ, οι οποίοι ήρθαν από την Περσία. Επίσης οι άγγελοι μαζί με τους βοσκούς δόξασαν τον Θεό και δοξολογούν το μέγα μυστήριο της άκρας στην του. Και το μυστήριο αυτό της κένωσης της άκρας συγκατάβασης του Χριστού εκφράζεται με το ευτελές και ταπεινό σπήλαιο, τα σπάργανα και την φάτνη των αλόγων ζώων. Τι αυτή η μέρα μνήμη της Αγίας εν δόξου ο Παρθενομάρτυρος Ευγενίας και τον σύν αυτή μαρτυρισάντων Φιλίππου του πατρός αυτής πρωτά και η ακίνθου των δούλων και συνασκητών αυτής και βασίλας. Η Αγία και ένδοξος Μάρτης Ευγενία γεννήθηκε στην Ρώμη επί βασιλείας Κομόδου, σε αρχοντική και πλούσια οικογένεια. Ο πατέρας της Φίλιππος ήταν δικαστής και παρότι ήταν ειδωλολάτρης έτρεφε συμπάθεια για τους χριστιανούς. Διορίστηκε από τον αυτοκράτορα έπαρχος Αλεξανδρίας μετακόμισε στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου με όλη του την οικογένεια και εμπιστεύθηκε την ανατροφή και μόρφωση της ευγενία στους καλύτερους διδασκάλους. Μελετώντας η νεαρή κόρη, διάβασε στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου το παρακάτω απόσπασμα. «Πού σοφός, πού γραμματεύς, πού συζητητής του αιώνος τούτου, ουχή εμόραν εν ο Θεός την σοφία του κόσμου τούτου, επειδή γάρ εν τη σοφία του Θεού, ού και έγνω ο κόσμο δια της σοφίας των Θεών, ευδόκησεν ο Θεό δια της μορίας του κηρύγματο, σώσε του πιστεύοντα. Ημεί δε κηρύσομεν Χριστών εσταυρωμένων, Ιουδαίοι μεν σκάνδαλων, έλυση δε μορίαν, αυτή δε τη κλητή, Ιουδαίοι στέκε έλυση, Χριστών Θεού δύναμην και Θεού σοφίαν ότι το μωρόν του Θεού σοφότερον των ανθρώπων εστί και το ασθενές του Θεού ισχυρότερον των ανθρώπων εστί. 1 προς Κορινθίους, κεφάλαιο 1, 20 έως 25 Πού υπάρχει σοφός, πού υπάρχει γνώστης και διδάσκαλος των γραφών, πού υπάρχει διαλεκτικός αυτού του κόσμου, δεν απέδειξε ο Θεός μορία, δηλαδή ανοησία, την σοφία αυτού του μάταιου κόσμου, επειδή δε ο κόσμος, παρά την σοφία του Θεού, δεν γνώρισε με την σοφία το Θεό, ο Θεός αποφάσισε να σώσει όσους πιστεύουν με την μορία του κηρύγματος. Επειδή και οι Ιουδαίοι απαιτούν σημείο και θαύμα και οι Έλληνες ζητούν σοφία, γι' αυτό και εμείς κηρύσουμε Χριστό εσταυρωμένο που για τους Ιουδαίους είναι σκάνδαλο, για δε τους Έλληνες είναι μορία, αλλά για αυτούς που είναι καλεσμένοι Ιουδαίους και Έλληνες είναι όντως ο Χριστός, ο Μεσσίας, Θεού δύναμης και Θεού σοφία. Μπροστά σε τέτοια πύρινα λόγια, πώς να επιμένεις την μελέτη της στήρας φιλοσοφίας του κόσμου τούτου και στις μάταιες ασχολίες. Υφάρπασε την καρδιά της ο πόθος της αληθούς σοφίας, του λόγου του Θεού, του σαρκοθέντος και σταυροθέντος για την σωτηρία των ανθρώπων. Η Ευγενία τότε αποφάσισε να μην καθυστερήσει να γίνει χριστιανή. Μέσα σε μία νύχτα εγκατέλειψε την πατρική αιστεία της, συνοδευομένη από δύο αφουσιωμένους υπηρέτες της, τους Ευνούχους Πρωτά και Ιάκυνθο, οι οποίοι είχαν και εκείνοι αποφασίσει να γίνουν χριστιανοί. Οι τρεις τους κατέφυγαν λίγο έξω από την πόλη, σε ένα μέρος που οι χριστιανοί χρησιμοποιούσαν ως ναό για τις συνάξεις και τις προσευχές τους. Τους συμβούλευσαν να ζητήσουν καταφύγιο εκεί κοντά σε μια κοινότητα όπου εγκαταβίωναν από κοινού χριστιανοί, αφιερωμένοι στην Παρθενία και στην άσκηση διέλαμπε ανάμεσά τους ο Άγιος Επίσκοπος Έλενος, που είχε γίνει ονομαστός γιατί εισήλθε χωρίς να πάθει τίποτε απολύτως σε φλεγωμένη κάμινο για να αναιρέσει τους ισχυρισμού ενός ειδωλολάτρη μάγου. Η Αγία Ευγενία έκοψε τα μαλλιά της, φόρεσε ανδρικά ενδύματα, υποκρίθηκε ότι ήταν ο ευνούχος Ευγένιος που είχε έλθει από την Ρώμη μαζί με τους δύο συντρόφους του. Ο Έλενος, στον οποίο ο Θεός είχε αποκαλύψει με όραμα την αλήθεια, τους δέχθηκε με χαρά και αφού τους βάπτισε κρυφίος, τους παρέδωσε στον ηγούμενο της αδελφότητας Ευτρόπιο, ο οποίος τους κατέταξε μεταξύ των μοναχών του. Και οι τρεις έδειξαν υποδειγματικό ζήλο, ιδίως η ευγενία, της οποίας ο διάπειρος θείος πόθος Τόσο κατέπληξε τους συμμοναστές της, ακόμη και τους πλέον έμπειρους, ώστε μετά από τρία χρόνια ασκητικού βίου εξελέγη από τους αδελφούς για να διαδεχθεί τον ηγούμενο ο οποίος είχε κοιμηθεί. Με υποταγή και φόβο Θεού η Ευγενία δέχθηκε να γίνει πάντων διάκονος κατά την προαίρεση του Κυρίου. Γι' αυτό πέρα από τα καθήκοντα διοίκηση τη αδελφότητο και πνευματικής καθοδήγηση των αδελφών, ανελάμβανε τα πιο κοπιαστικά διακονήματα. Κουβαλούσε το νερό, έκοβε τα ξύλα, καθάριζε του χώρου. Το κελί της ήταν το πιο μικρό και άθλιο, και νυχθημερών η ευγενία αφιέρωνε όλες τις δυνάμεις της στην υπηρεσία του Θεού και των συμμοναστών της. Μια πλούσια και επιφανής Αλεξανδρινή η μελανθία άκουσε να εκθιάζουν τις αρετές και τα θαύματα που επιτελούσε ο ηγούμενος Ευγένιος και τον ικέτευσε να την επισκεφθεί και να την λυτρώσει από την ασθένεια που την βασάνιζε εδώ και χρόνια. Ενέδωσε τελικά στις παρακλήσεις της η Ευγενία, την επισκέφθηκε και την θεράπευσε, χρίοντά της με Άγιο Έλεο. Ο φθονερός δαίμονας όμως άρπαξε την ευκαιρία για να εμφυσίσει στην καρδιά της Μελανθίας παράφορο πάθος για τον νεαρό και ευηδή μοναχό. Υποκρίθηκε ότι έπασχε εκ νέου και κατόρθωσε να κάνει την Ευγενία να την επισκεφθεί για δεύτερη φορά και επιχείρησε τότε να την παρασύρει στην αμαρτία. Δίχως να φανερώσει το μυστικό του ο Ευγένιος, την απόθυσε στεναρά, της υπενθύμησε την ιερά υπόσχεση που δίνουν οι μοναχοί, να διατηρήσουν την παρθενία ψυχής και σώματος και έτσι έφυγε. Η αποτυχία γέμισε την μελανθία αισθήματα εκδίκησης και η πονηρή γυναίκα διακήρυξε παντού ότι ο ηγούμενος Ευγένιος την επισκέφθηκε και την ατίμασε. Η φήμη έφτασε στα αυτιά του επάρχου Φιλίππου, ο οποίος μη τολμώντας να αμφισβητήσει τα λεγόμενα ενός προσώπου τόσο υψηλής κοινωνικής θέσεως, κάλεσε σε απολογία τον Ευγένιο και τους μοναχούς του. Τότε, σιδηροδέσμια και κατηγορουμένη για την επονίδιστη αυτή πράξη η Ευγενία, αποφάσισε να φανερώσει όλη την αλήθεια, για να μην δώσει στον μισό καλοδιάβολο την ευκαιρία να σπηλώσει το μοναχικό σχήμα. Ξεσκίζοντας τον χιτώνα της μπροστά στον κατάπληκτο κόσμο που είχε μαζευτεί, αποκάλυψε ότι ήταν γυναίκα που κρυβόταν πίσω από ανδρική ταυτότητα ώστε να μπορεί να αγωνίζεται πιο ένδοξα για την αρετή και στρεφωμένη προς τον έπαρχο ομολόγησε ότι ήταν η κόρη του Ευγενία που παρόλα τα χρόνια νόμιζαν ότι είχε χαθεί. Γεμάτη χαρά που ξαναβρήκαν την κόρη τους και δέος για τα θαυμάσια που επιτελεί ο Θεός, ο Φίλιππος, η σύζυγός του Κλαβδία και τα άλλα δύο παιδιά τους, Άβιτας και Σέργιος, ασπάστηκαν την χριστιανική πίστη και έλαβαν το Άγιο Βάπτισμα μαζί με πολλούς από τους εθνικούς που ήσαν παρόντες. Πολύ σύντομα μάλιστα ο Φίλιππος χειροτονήθηκε επίσκοπος και κυβερνούσε την πρωτεύουσα της Αιγύπτου σύμφωνα με τις Ευαγγελικές επιταγές και στα εγκόσμια και στα πνευματικά, μέχρι που έναν χρόνο αργότερα φθονεροί οι δολολάτρες τον κατήγγυλαν στον αυτοκράτορα, ο οποίο τον καθαίρεσε από το αξίωμα του επάρχου και στην θέση του τοποθέτησε τον σκληρόκαρδο Τερέντιο, με εντολή του οποίου δολοφονήθηκε ο Φίλιππος την ώρα που προσευχόταν στο ναό. Μετά από την κηδεία, η Ευγενία, η Κλαβδία, ο Πρωτάς και ο Ιάκυνθος επέστρεψαν στην οικογενειακή τους κατοικία στην Ρώμη και αφιερώθηκαν στην νηστεία και στην άσκηση. Η Βασίλα, μια νεαρή κόρη από αρχοντική οικογένεια που ποθούσε να γίνει χριστιανή, αλλά ο πατέρας της την κρατούσε κλεισμένη στο σπίτι, κατόρθωσε και έστειλε ένα γράμμα στην Αγία Ευγενία. Κατηχήθηκε από την Αγία, έλαβε κριθείο στο Άγιο Βάπτισμα από τον Επίσκοπο της Ρώμης και συνδέθηκε με στενή φιλία με την Ευγενία καθώς και εκείνη διακατεχόταν από τον πόθο της Παρθενίας. Μία από τις θεραπενίδες της όμως, την κατήγγειλε στον μνηστήρα της κυρίας της, Πομπίιο, ο οποίος μαθαίνοντας ότι η βασίλα ήταν χριστιανή, έγινε έξαλλος και παρέδωσε την μνηστή του στον Χριστομάχο βασιλέα, ο οποίος διέταξε να την αποκεφαλίσουν. Συνέλαβαν κατόπιν τον Πρωτά και τον Ιάκυνθο, θέλοντας να τους αναγκάσουν να θυσιάσουν στον Δία. Όταν οι δύο υπηρέτες αρνήθηκαν, αποκεφαλίστηκαν και αυτοί. Κατόπιν συνέλαβαν και την Αγία Ευγενία, την έσυραν ενώπιον του επάρχου της πόλεως και κατόπιν την πήγαν στο ναό της ψευτοθεάς Αρτέμιδος για να την αναγκάσουν να θυσιάσει στα είδωλα υπό την απειλή θανατώσεως. Η Αγία όμως προσευχήθηκε και τα είδωλα καταγκρεμίστηκαν κατά γης, και ο ίδιος ο ναός σύστηκε συφέμελος, προκαλώντας μεγάλο φόβο στους παρισταμένους. Ο τύρανος διέταξε τότε να την ρίξουν στον Τίβερη, αλλά η Αγία Θαυματουργικός σώθηκε από τον πνιγμό. Μετά από διάφορες άλλες δοκιμασίες και βασανιστήρια, η Αγία Ευγενία αποκεφαλίστηκε στην φυλακή, την 25η του μηνός Δεκεμβρίου. Γεννήθηκε, λοιπόν, στην επουράνια και αιώνια ζωή, την ημέρα που ο αθάνατος Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος για την σωτηρία μας, για να μας χαρίσει την αιώνια αθανασία. Τε στον Σον Αγίον Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.